Έχει πιστοποιήσεις ναυαγοσωστικής και εσωτερικής ποδηλασίας, ενώ στον ελεύθερο της χρόνο κάνει γυμναστική με βάρη και σκαρφαλώνει σε σχοινιά. Στην ομάδα των μπλε μπήκε η Βαλέρια Χοψονίδου. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει πιο πολύ? Μαγώνω σίγουρα τα αθλήματα, αλλά πιστεύω ότι θα δώσω το 100% του εαυτού μου, βασικά όχι το 100%, το 150% του εαυτού μου, για να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα μου όσο μπορώ. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σου πω ότι με αγχώνει μεμονωμένα π.χ. ας πούμε, τα αθλήματα. Και σίγουρα και εκεί στην καλύβα, λίγο η σκορπιή, λίγο τεφίδια, δεν ξέρω. Έτσι έχω ένα άγχος γι' αυτό. Η Βαλέρια Χοψονίδου έχει την δική της σειρά ρούχων. Κάνει καθημερινά γυμναστική, καθώς έχει μεγάλη αγάπη στη νέα τάση εκγύμνασης, το καγκού. Τους στόχους πώς βλέπεις? Γιατί βλέπουμε τώρα ότι τα περισσότερα παιδιά δυσκολεύονται και από τις δύο ομάδες όταν είναι να φτάσουν στο στόχο. Ναι, ακριβώς έτσι. Πιστεύω ότι δεν έχει τόσο σημασία το run. Όλα κρίνονται στο στόχο. Πιστεύω πως θα τα καταφέρω. Πιστεύω ότι νομίζω βασικά ότι το έχω τώρα από εκεί και πέρα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ αρχή. Θέλω και εγώ τον χρόνο μου να εξοικειωθώ σε αυτό. Είναι αδερφή της Θαρελάς Ολυμπίας Χοψονίδου και έχει άλλα δύο αδέρφια, τον Γιάννη και τον Τάσο. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που θα σου λείψει πιο πολύ? Αυτό που θα μου λείψει είναι η οικογένειά μου. Για μένα το βασικότερο είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου. Και μετά πιστεύω το αμέσως επόμενο το φαγητό. Καρύδες, έτσι έχουμε ετοιμαστεί. Μ' αρέσουν οι καρύδες, η αλήθεια είναι. Φυσικά τώρα, όταν είσαι εκεί και τρως κάθε μέρα καρύδες, εντάξει. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης και είναι μια περήφανη θεία, αφού συχνά περνάει χρόνο με τα 6 παιδιά της Ολυμπίας Χοψονίδου και του Βασίλη Σπανούλη. Του άφησες πίσω τα ανήψια όλα και φεύγεις? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Αλλά ναι, θέλω να πάω να ζήσω την εμπειρία. Πιστεύω ότι είναι εμπειρία ζωής και θέλω να δοκιμαστώ πάρα πολύ σε αυτό. Η αδελφή σου σου είπε κάτι, σου έδωσε μια συμβουλή, κάτι ο Βασίλης? Και οι δύο μου είπαν να πάω να το ζήσω, είναι εμπειρία ζωής. Αγαπά την μόδα και έχει αφιερωθεί σε αυτό. Το αγαπημένο μότο της Βαλέριας για τα ρούχα της είναι: φόρεσε τα έτσι, αλλιώς αλλιώτικα. Προσαρμόστε τα πάνω σας. Σχεδιάστηκαν για να νιώθετε μοναδικά.